δραστικά τα δημόσια κονδύλια για τη δημόσια εκπαίδευση. Φέτος κάνουμε όταν δυνατόν με δεδομένες τις ασφικτικές συνθήκες που εσείς μας κληροδοτήσατε. Διότι το χάλι που είχαμε σήμερα, φέτος, το Σεπτέμβριο, είναι ένα χάλι που δημιουργήθηκε από τις δικές σας κυβερνήσεις. Δεκάδες δισεκατομμύρια επί σειρά ετών κατασπαταλήθηκαν σε ένα φοβερό πάρτι και στο χώρο της εκπαίδευσης. Χωρίς να δημιουργηθούν μόνιμες υποδομές, χωρίς να δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες για το μόνιμο προσωπικό στο χώρο της εκπαίδευσης. Δουλέψατε με τα ΕΣΠΑ και με τους αναπληρωτές, όταν τα χρήματα αυτά δεν ήταν για να κάνουν ουσιαστικά προσλήψεις μόνιμου προσωπικού μεταμφιεσμένου σε αναπληρωτές, αλλά ήταν για άλλες δράσεις αναβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης. Και αντί να είσαστε πιο προσεκτικοί, αντί να συναισθάνεστε την πολιτική ζημιά που κάνατε στο χώρο της εκπαίδευσης και γενικότερα την εθνική ζημία που προκαλέσατε με τις πολιτικές σας στο χώρο της εκπαίδευσης, έρχεστε εδώ και καταθέτετε επερώτηση με τον φοβερό τίτλο «Κατάρρευση της παιδείας». Αυτές οι φτηνές αντιπολιτευτικές πυρουέτες, κατάρρευση της παιδείας, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ούτε στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Μοιάζει, δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα είναι επιδίωξή σας, εύχομαι να μην είναι, να λειτουργείτε ως υπονομευτές της δημόσιας εκπαίδευσης. Διότι μια απαξιωτική παρουσίαση των δυνατοτήτων που έχει σήμερα το δημόσιο σχολείο, τις μάχες που δίνουν οι εκπαιδευτικοί, τις μάχες που δίνει όλη η κοινωνία για να στηρίξει και να αναβαθμίσει το δημόσιο σχολείο, μια καταγγελτική αντιπολιτευτική τακτική κατάρρευση της παιδείας, όταν δίδουμε χρήματα, δίδουμε αγώνες, προσπαθούμε να αλλάξουμε νοοτροπίες στον χώρο του σχολείου, είναι μια αντιπολιτευτική φθηνή νοοτροπία, η οποία κακά τα ψέματα άλλους βοηθάει. Βοηθάει τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία έχουν στόχο να υπονομεύουν τη δημόσια εκπαίδευση στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Και είναι ντροπή αυτή την πολιτική να την ακολουθεί ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατά τη διάρκεια του βίου του, του κυβερνητικού βίου του, πολλά λάθη έκανε, αλλά τουλάχιστον ήθελε να υποστηρίζει το δημόσιο σχολείο. Βέβαια, παίρνω την ευκαιρία από όσα είπατε για να πω ότι, κοιτάξτε, αν κάποιοι ανατρέψαν τους εαυτούς τους μέσα σε χρόνο πολύ σύντομο, αν υπουργοί ανέτρεψαν μεταρρυθμίσεις που κάνουν οι προηγούμενοι υπουργοί, είναι η πρωτοτυπία στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Η μεταρρύθμιση, όπως ονομάστηκε τότε Αρσένη, όπως ξέρετε μεταρρυθμίστηκε από τη μεταρρύθμιση Ευθυμίου. Και επειδή ο κύριος Κρεμαστινός αναφέρθηκε στην ιστορία της δημοκρατικής παράδοσης, την οποία την τιμούμε συνολικά, είμαστε και εμείς μέρος αυτής της δημοκρατικής παράδοσης των μεγάλων μεταρρυθμίσεων στον χώρο της εκπαίδευσης, μέρος εννοώ των μεταρρυθμίσεων του 20ου αιώνα, διότι ο Παπανούτσος υπήρξε ότι υπήρξε όλο το κίνημα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, στο οποίο συμμετείχε και αυτός με απάβγασμα τα συμπεράσματα και το πρόγραμμα της ΠΕΑΕΑ σχετικά με τα ζητήματα της εκπαίδευσης και μετά με τη φωτεινή συμβολή μεγάλων παιδαγωγών και της αριστεράς όπως ο Σωτηρίου, οι Ιμβριώτιδες και άλλοι. Μέσα εκεί λοιπόν είμαστε. Ξέρουμε ότι στη μεγάλη τομή του 20ου αιώνα υπήρξε πράγματι μια δημοκρατική κατεύθυνση μεταρρυθμίσεων. Αλλά δυστυχώς αυτή η κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει κήτη. Διότι επικράτησε και στη χώρα μας και στην Ευρώπη το παράδειγμα του νεοφιλελεύθερου σχολείου. Αυτό που αμφισβητεί το δικαίωμα, το καθολικό δικαίωμα, το δικαίωμα σε όλους για μόρφωση, αυτό που θέλει να δώσει προνομιακή μόρφωση στους δίθεν άξιους. Αυτό δυστυχώς είναι, θα λέει κανένας, το τίμημα της γενικότερης ιδεολογικής μετάλλαξης του ΠΑΣΟΚ. Πώς εγκατέλειψε το σοσιαλδημοκρατικό δρόμο προς όφελος μιας σοσιαλφιλελεύθερης συνένεσης. Το τίμημα και στο χώρο της εκπαίδευσης. Η εγκατάλειψη αυτής της μεγάλης κοιτίδας, αυτού του μεγάλου ορμητικού ρεύματος της εκπαιδευτικής δημοκρατικής μεταρρύθμισης του 20ου αιώνα, που ήταν στα χέρια των δημοκρατικών δυνάμεων, είτε των αστικών φιλελεύθερων δημοκρατικών δυνάμεων, μαζί με την αριστερά, επί τόσα χρόνια. Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο σε μία συζήτηση, αλλά δυστυχώς εσείς την ανοίξατε, η οποία αμφισβητεί κατά τη γνώμη μου την ανάγκη σήμερα συνενέσεων και διαλόγου πριν τις συνενέσεις.
Δεν ζητάμε να ξεχάσουμε ο καθένας τις δικές του ιδεολογικές αφετηρίες. Το θέμα της εκπαίδευσης έχει πράγματι ιδεολογικές αφετηρίες. Έχει συνδηλώσεις ιδεολογικές, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζουν και την πολιτική που θα ακολουθήσουμε. Αλλά έχει και ένα μεγάλο μέρος το θέμα της εκπαίδευσης, το οποίο θα λέει κανένας ότι αποτελεί το κοινό καλό. Και εν ονόματι αυτής της προσπάθειας, της αναζήτησης του κοινού καλού που είναι η μόρφωση όλων των παιδιών της χώρας μας, που είναι η ανάπτυξη της χώρας μας, έτσι ώστε από το σχολείο της κρίσης να πάμε στο σχολείο της ανάπτυξης, ζητούμε να υπάρξει ένας ανεπηρέαστος, απροκατάληπτος εθνικός και κοινωνικός διάλογος. Δεν κατάλαβα ακριβώς το ΠΑΣΟΚ σε ποιο βαθμό θέλει να συμμετάσχει. Άκουσα αντιφατικά πράγματα. Εύχομαι ο διάλογος αυτός να γίνει με όλες τις πολιτικές δυνάμεις και εύχομαι επίσης ο διάλογος αυτός να μην έχει ως προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουμε όλα όσα έχουν γίνει. Τότε δεν υπάρχει ανάγκη διαλόγου. Να μην τα γκρεμίσουμε όλα, αλλά όχι αυτονοήτως ότι θα συνεχιστούν όσα έχουν γίνει. Για τα ειδικά θέματα τα οποία αναφέρατε, θα ήταν κουραστικό να αναφερθώ ξανά σε αριθμούς, αλλά με αναγκάζεται. Μέσα στην κατάρρευση που εσείς δημιουργήσατε στο δημόσιο σχολείο, μέσα στην κατάρρευση τη δημοσιονομική που είναι δικό σας έργο τόσων ετών, μέσα στο πάρτι που δημιουργήθηκε με τα κοινοτικά κονδύλια και στο χώρο της εκπαίδευσης, πάρτι ημετέρων και μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Τα λέει καλά και ο κύριος Αρσένης, άμα διαβάσει το βιβλίο του περί αυτού, να μην έχω άλλους συνηγόρους. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πάρτι, εμείς προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε στοιχειώδεις προϋποθέσεις ανύψωσης του δημόσιου σχολείου. Δεν είναι ρητορική, είναι έμπρακτη πολιτική. Η προσπάθεια να αναστήσουμε, να ανασυστήσουμε, να δημιουργήσουμε ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία στο δημόσιο σχολείο. Προσλάβαμε 22.616 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στο δημοτικό, στον υπηαγωγείο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έναντι 18.469 πέρσι. Δηλαδή προσλάβαμε 4.147 περισσότερους αναπληρωτές σε σύγκριση με πέρσι, ποσοστό 22,45%. Ειδικότερα στα σχολεία ειδικής αγωγής πανατοποιήσαμε προσλήψεις ρεκόρ. Προσλήφθηκαν 2.468 εκπαιδευτικοί, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, έναντι 1.242 πέρυσι, αύξηση 49,59%. Αυτά είναι χρήματα που πληρώνει ο ελληνικός λαός. Είναι χρήματα που αξιοποιούμε από το ΕΣΠΑ. Αλλά επαναλαμβάνω, η ευθύνη για αυτή την ιστορία δεν ανήκει σε εμάς. Ανήκει σε αυτά που μας κληροδοτήσατε. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε δύο σημαντικά στοιχεία. Μέσα στην κρίση δίνουμε έμφαση στην ικανοποίηση μορφωτικών αναγκών και αναγκών κατάρτισης των φτωχότερων παιδιών. Αψευδείς μάρτυρες, δύο στοιχεία. Το πρώτο, οι μαθητές και κυρίως οι μαθήτριες των ΕΠΑΛ στη δεύτερη τάξη, όπου ξεκινάνε οι ειδικότητες και φέραμε ειδικότητες που αφορούν κυρίως κορίτσια, αυξήθηκαν από 32% πέρσι σε 40% φέτος, δηλαδή αύξηση κατά 8.000 μαθητές, κυρίως μαθήτριες, ή 25%. Ακούστε κάτι. Εμείς δίνουμε μάχη κατά της μαθητικής διαρροής. Όταν 8.000 παιδιά επιστρέφουν και κυρίως κορίτσια στα ΕΠΑΛ τη δεύτερη τάξη, αυτό είναι ένα χειροπιαστό παράδειγμα τι σημαίνει αριστερή προοδευτική παρέμβαση στον χώρο της εκπαίδευσης. Και δεύτερον, τα ΙΕΚ που με δυσκολίες ανοίξαν φέτος στα μέσα του Νοεμβρίου, με μεγάλες δυσκολίες χρηματοδότησης, ανοίξαν φέτος, έχουν και αυτά αύξηση, αύξηση φοιτητικού, σπουδαστικού πληθυσμού. Περίπου 20.000, και προβλέπουμε να επεκταθεί, να αυξηθεί κι άλλο αυτός ο αριθμός. Βεβαίως χρειάζεται να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο στρατηγική για την τεχνική εκπαίδευση και την κατάρτιση. Διότι τώρα έχουμε κατακαιρματισμένες δράσεις, κατακαιρματισμένες λυκειακές και μεταλυκειακές ειδικότητες και δραστηριότητες που πρέπει να συντεθούν, και αυτό θα κάνουμε, και αυτό είναι και μια επιλογή που έχουμε ως κυβέρνηση, αλλά και μια δέσμευση στο πλαίσιο της συμφωνίας αρχής γενομένης από τις 31 Δεκάτου φέτος, στο διάλογο που έχουμε με τους θεσμούς. Είναι προφανές ότι για μας
υπεραιτέρω ενίσχυση του δημόσιου σχολείου με δράσεις που ανέφερα, όπως επίσης και με την επαναφορά της ενισχυτικής διδασκαλίας, συνιστούν μέτρα κοινωνικά αντισταθμιστικής πολιτικής, τόσο κρίσιμα για το μέλλον της νεολαίας σε στιγμές κρίσης. Και τώρα ας πάμε στο θέμα των αποσπάσεων. Λυπούμε, αλλά λαγός την φτέρην έσυε, κακόν της κεφαλής του. Κύριε Λοβέρδος, έχω μπροστά μου. Το σχολικό έτος 2014-2015, τους λίγους μήνες που ήσασταν εκεί, αποσπάσατε 745 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 1490 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από την ημέρα που αναλάβαμε την ηγεσία του Υπουργείου, κάναμε 37 αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ανήκαν σε περιοχές με πλεώνασμα προσωπικού. Δεν αφαιρέσαμε δηλαδή από την τάξη κανέναν. Συγκεκριμένα, αποσπάσαμε 13 εκπαιδευτικούς σε πανεπιστήμια, 9 σε βιβλιοθήκες, 4 στα γενικά αρχεία του κράτους, 3 σε δημόσια ΙΕΚ, 4 σε διευθύνσεις εκπαίδευσης, 1 στο ΙΕΠ, 3 σε εκκλησιαστικές ακαδημίες. Παράλληλα, δόθηκε δυνατότητα διάθεσης αποσπασμένων εκπαιδευτικών από υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου σε σχολικές μονάδες, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των κενών. Όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κάναμε 38 αποσπάσεις εκπαιδευτικών. Θέλετε να κάνουμε το άθροισμα? 250, από ό,τι βλέπω, είναι προχείριος, το λέω κύριε Λοβέρδο, οι αποσπάσεις του μη κομματικού κράτους Λοβέρδου, έναντι 37 και 38, 80 περίπου, του κομματικού κράτους ΣΥΡΙΖΑ. Προχωράμε όμως. Τα στοιχεία, κύριε Λοβέρδο. Αλλά τι είναι αυτό, κύριε Λοβέρδο? Μην παρεκτρέπεστε. Κύριε Λοβέρδο, δεν γράφετε στα πρακτικά τίποτα σας. Προχωράμε. Έχουμε δεσμευτεί ότι σε συνεννόηση με τα αρμόδια όργανα θα προχωρήσουμε σε δραστική μείωση των αριθμού των αποσπάσεων εκπαιδευτικών, αρχής γενομένης από τα κόμματα, την αυτοδιοίκηση, την εκκλησιαστική διοίκηση, καθώς και άλλους φορείς κρατικής διοίκησης. Το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί από την επόμενη χρονιά 2016-2017. Δεν θέλαμε να το εφαρμόσουμε από φέτος, γιατί θα δημιουργούσαμε αναστάτωση στην ίδια επιβαρημένη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Και πρέπει να σας πω ότι κάθε χρόνο μέχρι τον Ιούνιο, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2016, θα έχουμε στο μεγαλύτερο βαθμό οριστικοποιηθεί οι μεταθέσεις, οι αποσπάσεις και οι πίνακες προσλήψεων, ούτως ώστε τα σχολεία να είναι σε θέση να προγραμματίζουν καλύτερα τη σχολική χρονιά. Και επειδή ερωτώμεθα, φέτος, με την προσπάθεια που κάναμε, έχουμε πολύ λιγότερο κενά από πέρσι. Υπάρχουν πραγματικά κενά, αλλά και πλασματικά κενά. Και η προσπάθεια των υπηρεσιακών μεταβολών που κάνουμε, θα το δείτε σύντομα, σε αυτό κατατείνει. Στο να περιορίσουμε τα πλασματικά και να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά κενά στην εκπαίδευση. Θα λυθεί το πρόβλημα των κενών? Δεν το υποστηρίζω. Διότι υπάρχει ένα ζήτημα πολύ σημαντικό που αφορά και την ανανέωση του γυρασμένου εκπαιδευτικού πληθυσμού, ένα ζήτημα μόνιμων προσλήψεων, διορισμών. Και η αλήθεια είναι ότι τα χρόνια του Μνημονίου καταρακώθηκε το εκπαιδευτικό δυναμικό, φύγαν περίπου 30.000 εκπαιδευτικοί και οι προσλήψεις δεν ξεπεράσαν τους 1.000, την τελευταία διετία μηδέν. Συνεπώς, δεν μπορεί κανένας να εναποθέτει τις ελπίδες του για την ανόρθωση του σχολείου στον ορισμό του προσωπικού και στον αγώνα των γονιών. Πρέπει να υπάρξουν μέτρα μόνιμων διορισμών. Και αναλόγως των εξελίξεων των δημοσιονομικών, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα κάνει προσλήψεις, σίγουρα θα κάνει προσλήψεις, αλλά το εύρος των προσλήψεων θα προσδιοριστεί από την εξέλιξη των δημοσιονομικών εξελίξεων. Θα αναζητήσω, κύριε Λοβέρδο, τη μελέτη σας για τις 10.000 προσλήψεις. Ελπίζω να ανταποκρίνεται σε δημοσιονομικές δυνατότητες εκείνης της εποχής. Εμείς πάντως δεν καταλείπουμε μελέτες στον επόμενο Υπουργό. Είμαστε αναγκασμένοι να εφαρμόζουμε αξιοποιώντας και προηγούμενες μελέτες. Είναι αυτό μια διαφορά της πολιτικής πραγματικότητας, όπου σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση και εσείς είσαστε ένα κόμμα της ίσονος αντιπολίτευσης. Αξιοκρατία. Κοιτάξτε, δεν θέλω να επανέλθω στη συζήτηση που την ξέρουν όλοι στον χώρο της εκπαίδευσης.
Είμαστε υπέρ της αξιοκρατίας στην εκπαίδευση. Μια λέξη είναι αυτή. Θείομαι λοιπόν όλοι υπέρ της αξιοκρατίας. Αλλά να δούμε ποια είναι η συμπεριφορά μας. Θα μου πείτε, πες να ξανά στα φίλια. Όχι. Χρειάζεται να υπάρχει μια αξιοπιστία όταν ασκείται μια κριτική. Να θυμίσω ότι το Πασόκ όταν ανέβηκε στην κυβέρνηση το 1981 κατήργησε όλο το μοντέλο του ιεραρχικού συστήματος διοίκησης, γενικούς επιθεωρητές κλπ. Εν μέρη θα πει κάποιος δικαιολογημένα. Το λέω αυτό. Εν μέρη δικαιολογημένα. Διότι είχε να αντιμετωπίσει ένα καθεστώς. Το καθεστώς των προηγουμένων πολλών ετών. Αυτό που ονομάζατε εσείς κράτος της δεξίας. Και εν μέρη στον χώρο της εκπαίδευσης, παρά τα σοβαρά βήματα που έκανε η κυβέρνηση με υπουργό τον Γεώργιο Ράλη, κάποιων μεταρρυθμίσεων, ουσιαστικά στην κατεύθυνση της μεταρρύθμισης Παπανούτσου, ήταν η αυτοκριτική της Νέας Δημοκρατίας τότε. Βάζετε μια τελεία, κύριε Υπουργέ, για την Όχι, δεν βάζω μια τελεία. Ένα λεπτό. Δεν βάζω μια τελεία. Ξέρω το χρόνο μου. Λοιπόν. Σε σχέση λοιπόν με αυτό. Θα έχετε ξανά την ευκαιρία, άμα χρειαστεί. Θα έχετε ξανά την ευκαιρία να ολοκληρώσω. Λέω ότι ήταν αναγκαίο τότε το νέο που ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ να δημιουργήσει θεσμούς ώστε να αξιοποιηθούν όχι μόνο νέα πρόσωπα, αλλά και νέες εκπαιδευτικές και διοικητικές πρακτικές. Αναγνωρίστε και σε εμάς λοιπόν αυτό το νέο. Δεν τελείωσε το νέο του 1981. Δεν είμαστε συνέχεια ενός καθεστώτος εμείς σήμερα. Είμαστε μια νέα πολιτική πραγματικότητα η οποία θέλει να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει νέα πρόσωπα, όχι με κομματικά κριτήρια, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και να θέλαμε, αξιοκρατικά και στον χώρο της εκπαίδευσης. Και αυτό το οποίο κάνουμε, για να μην απεραντολογούμε, δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Είναι η επιλογή 58 πρωτοβάθμιων και 58 δευτεροβάθμιων διευθυντών εκπαίδευσης, που η θητεία τους πενταετής έληξε στις 31 Αυγούστου του 2015. Να μην βγάλουμε νέους διευθυντές. Να παρατείνουμε κι άλλο τη θητεία τους. Αυτό μας ζητάτε. Η σημερινή κυβέρνηση παρέτεινε τη θητεία τους μέχρι την επιλογή νέων. Από τον Αύγουστο μέχρι ότου βγουν οι νέοι. Γιατί λοιπόν έχετε αντίδραση? Η επιλογή των νέων θα γίνει με τον μόλις ψηφιστέντα νόμο, δηλαδή με τροποποιήσεις των δύο προηγουμένων νόμων. Όταν λέγαμε ότι θα γίνει με απευθείας ψηφοφορία από τους εκλεγέντες διευθυντές των σχολικών μονάδων, διευθυντές και υποδιευθυντές, μας λέγανε ότι πάμε να καθιερώσουμε κομματικό κράτος. Άλλοι μας λέγανε ότι πάμε να κάνουμε συνδικαλιστική λειτουργία της εκπαίδευσης. Νωρίτερα ο κ. Παπαθεοδόρου είπε ότι αυτό, δηλαδή η εκλογική εξάρτηση, δημιουργεί προβλήματα δυσλειτουργίας στην εκπαίδευση. Το τονίζω, λέω. Το λαμβάνω υπόψη μου αυτό που λέτε. Δεν σας κατηγορώ. Το λαμβάνω υπόψη μου. Άρα λοιπόν, όταν εμείς το απόλυτο και μοναδικό κριτήριο που ήταν η εκλογή των διευθυντών εκπαίδευσης από τους εκλεγέντες πρωτοβάθμιους των σχολικών μονάδων διευθυντές, το σχετικοποιούμε και θέτουμε και άλλα στοιχεία, όπως είναι τα στοιχεία της αξιολόγησης της προσωπικής, τα διδακτορικά τους, οι τίτλοι τους, αλλά και τα στοιχεία που αφορούν τη συνέντευξη. Γιατί μας κατηγορείτε? Τι κάνουμε ακριβώς δηλαδή? Ένα λεπτό. Όταν είναι 20 μονάδες η συνέντευξη στην προηγούμενη, προσέξτε ένα λεπτό. Όταν στον προηγούμενο νόμο ήταν 20 μονάδες η συνέντευξη. 20, προσέξτε. 20. Και εμείς βάζουμε 15. Να μας κρίνετε και το δέχομαι να γίνει αυτή η συζήτηση εκ του αποτελέσματος. Αλλά η δομή της επιλογής των διευθυντών εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η δομή και τα κριτήρια είναι αντικειμενικά, είναι αξιοκρατικά. Μπορεί να στραβώσουν στην επιλογή. Θα κάνουμε κουβέντα τότε. Καμία αντίρρηση. Θα κάνουμε τότε κουβέντα. Αλλά μην κάνουμε κουβέντα με βάση την αξίωση, την πολιτική, να μην αλλάξει τίποτα στον χώρο της εκπαίδευσης. Να μην κυβερνάει δηλαδή μια νέα κυβέρνηση, αλλά να κυβερνάμε με τα πρόσωπα του βαθαίως κράτους, του βαθαίως πράσινου και γαλάζιου κράτους. Τώρα. Έχετε πει διάφορα πράγματα που αφορούν τα κλειστά δημόσια ΙΕΚ. Σας απήντησα ότι έχουμε αύξηση κατά 20% των σπουδαστών που φοιτούν στα δημόσια ΙΕΚ φέτος. Απόδειξη του ενδιαφέροντος που υπάρχει από την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αναγκών των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων. Όπως επίσης και ότι προσπαθούμε με αποσπάσεις εκπαιδευτικών και στα ΔΙΕΚ και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανάγκες. Δεν κρύβουμε τις αδυναμίες μας. Είναι οικονομικές αδυναμίες, τι να κάνουμε. Το ξέρουμε.
Αρχίσαμε 15 Νοεμβρίου και προχωρούμε. Έχουμε καταρτήσει και καταθέσει σε διαβούλευση ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πιστοποίησης της ποιότητας και των δημοσίων ΙΕΚ. Τώρα, στα ζητήματα των πανεπιστημίων, θα μιλήσει αμέσως μετά και η κυρία Αναγνωστοπούλου, που έχει την αρμοδιότητα για τα πανεπιστήμια, πιο ειδικά. Εγώ θα να πω μία κουβέντα μόνο. Ο διάλογος είναι αναγκαίος και για τα πανεπιστήμια. Δεν μπορεί να έχουμε το άβατο, δεν μπορεί να έχουμε τις 10 εντολές του Μωυσέως που λέγεται νόμος Διαμαντοπούλου. Όχι. Θα πρέπει να κάνουμε διάλογο με βάση την εμπειρία, ακούγοντας πανεπιστημιακούς φορείς, και όλες οι ρυθμίσεις που έχουμε καταθέσει και θα καταθέσουμε θα είναι με τον έναν ή άλλο, στον έναν ή άλλο βαθμό με τη σύμφωνη γνώμη των πανεπιστημιακών φορέων, των Πριτάνεων συγκεκριμένα. Να ελεγχθούμε και γι' αυτό. Επίσης υπάρχουν νέα προβλήματα και στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως είναι η ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου χώρου ανώτες εκπαίδευσης και έρευνας, όπως είναι τα μεταπτυχιακά, μεγάλο πρόβλημα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά το σημαντικότερο, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, γι' αυτό μιλάμε για εθνικό διάλογο για την παιδεία, τους κόμβους που ενώνουν τις διάφορες βαθμίδες. Και ένας κόμβος είναι η μετατροπή των σημερινών σχολών καθηγητικού προσανατολισμού, όπως λέγεται, σε σχολές οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να παράγουν μέσα από εκπαιδευτικές ιδιαίτερες επιμορφώσεις και διαδικασίες καθηγητές για τη μέση και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Διότι δεν είναι λογικό να θεωρεί κανείς ότι όποιος τελειώνει το πανεπιστήμιο ως επιστήμονας, μαθηματικός, φυσικός ή οτιδήποτε άλλο, ότι αυτός έχει και την δυνατότητα, την εκπαιδευτική, την επιμορφωτική να λειτουργήσει στον χώρο της εκπαίδευσης. Χρειάζεται και εκεί μια αλλαγή. Δεν είναι προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στους διορισμούς τώρα, είναι προϋπόθεση όμως για την πρόοδο του συστήματος στον χώρο της εκπαίδευσης. Υπάρχει το θέμα των εξετάσεων. Δεν προτρέχουμε, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα και ανατροπές στον χώρο της εκπαίδευσης. Θα συνομιλήσουμε και στον καιρό τους. Επαναλαμβάνω, είναι πολύχρονη η διαδικασία της εκπαιδευτικής αλλαγής και των μεταρρυθμίσεων. Δεν είναι ολιγόμενη. Θα προχωρήσουμε και στην αλλαγή του συστήματος πρόσβασης των παιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τελειώνω με ένα θέμα το οποίο έχει αποκτήσει εμβληματικό χαρακτήρα στην κριτική εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, το περιβόητο θέμα της αριστείας. Ξεκαθαρίζει ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα με την αριστεία. Υπέρ είμαστε. Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι εάν θα συνενέσουμε στη δημιουργία ενός δικτύου 60, 70, 80, 100 σχολείων δίθεν αριστείας σε ολόκληρη τη χώρα, που θα αποτελέσουν το άλοθη για να αφαιθούν στην καταβήθησή τους τα υπόλοιπα 4.000 σχολεία. Αυτό είναι το θέμα. Εάν θα συνενέσουμε στην ικανοποίηση ζήτησης εκ μέρους μεσαίων στρωμάτων για τη δημιουργία ενός δικτύου που θα ικανοποιεί, εντάξει, κύριε Υπουργέ, βάζε μια τελεία, 12.000 μαθητές και θα αφήσουμε πάνω από 1.000.000 μαθητές στην τύχη τους. Εμείς λοιπόν δεν θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν με αυτήν την έννοια πρότυπα σχολεία. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξουν πειραματικά. Δίνουμε τη μάχη αυτή. Το πειραματικό έχει συγκεκριμένες, όπως ξέρετε, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί να είναι πρότυπο όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν ειδικά προσόντα και τα παιδιά ειδικές δεξιότητες. Έτσι βγαίνουν λάθος συμπεράσματα και δεν υπάρχει πειραματικός χαρακτήρας. Θα ήθελα επίσης να σας πω και με αυτό τελειώνω ότι βεβαίως τα ιστορικά πρότυπα τα διατηρούμε, είναι σαφές αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπαίνουμε σε μια ιστορία μιας αλυσίδας προτύπων με την έννοια της αξιολόγησης ότι ένα παιδί στα 12-13 είναι άξιο και τα άλλα είναι λιγότερο ή καθόλου άξια. Δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέτοια που να ξεχωρίζουμε σε αρίστους και κακούς τους έφηβους, να εμπεδώνουμε τη συνείδηση της αποτυχίας σε μια κρίσιμη ηλικία. Και όπως σωστά είχε πει και ο προκάτοχός μου στο Υπουργείο Παιδείας, ο κύριος Αριστίδης Βαλτάς, θέλουμε
το άριστο σχολείο που βρίσκεται σε αντίθεση με το σχολείο αριστείας, τουλάχιστον όπως το ορίζει ο νεοφιλελευθερισμός. Σκοπός μας είναι όλα τα σχολεία της χώρας να γίνουν σταδιακά, βήμα-βήμα, άριστα σχολεία. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω